γυναικεία μας. Ευχαριστώ. Για το ΚΕΚ Βασιλείας. Τους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την τιμή που μας κάνετε να έρθετε και να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στην κοπή της βασιλότητας που κάναμε σήμερα για το έτος 2000. Εύχομαι σε όλους, εύχομαι σε όλους υγεία, να είστε καλά με τις οικογένειές σας, προσωπική και οικογενειακή, και πάντα να δημιουργικά να είναι όλα μπροστά μας και να έχουμε και μια ηρεμία σχετική. Εγώ σαν πρόεδρος του ΚΕΚ Μεσσηνίας και βέβαια και σαν θεματικός αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, θέλω να πω δύο λόγια και για το ΚΕΚ εδώ, το οποίο είναι μια μονάδα εκπαιδευτική, η οποία έχει χρόνια, είναι από το 1985, είναι συνέχεια της παλιάς ΝΕΛΕ Μεσσηνίας. Όλα αυτά τα χρόνια έχει παράξει ένα σπουδαίο έργο, έχουν περάσει πάρα πολλοί κόσμος, έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Αναπτύσσεται μέσα από 5 θεματικές ενότητες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 75 ειδικότητες, διαπραγματεύονται 75 ειδικότητες με 41 εκπαιδευτές και 1.400 εκαταρτιζόμενους. Καταλαβαίνετε ότι παράγει ένα σπουδαίο έργο, είναι πολύ σημαντικό, είναι μια μονάδα που είναι δευτέρου κύκλου και γι' αυτό συντάγαμε και με το Διευθυντή ότι θα ξεκινήσουμε και σιγά σιγά να κάνουμε και επιστοποίησεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι και όπως τη στηρίζουμε και θα σας ευχαριστώ όλους. Θέλω πρώτα μετά να πω ένα χρόνια πολλά ιδιαίτερα στους εκπαιδευτές. Θέλω να πω στους καταρτιζόμενους χρόνια πολλά, στους εργαζόμενους εδώ του ΚΕΚ και να είσαστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να μας μιλήσουμε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης Χορηγός. Να ευχηθώ κι εγώ χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά, με υγεία, δημιουργικότητα και επιτυχίες. Η διαβίου μάθησης που υλοποιείται εύστοχα εδώ από το ΚΕΚ Μεσσηνίας είναι μια ανάγκη που έχει ο άνθρωπος ανεξαρτήτως ηλικίας και χαίρομαι που βλέπω όχι μόνο νέα παιδιά αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες, διότι αυτό πράγματι ανταποκρίνεται στην κάλυψη αυτής της ανάγκης που αισθάνεται ο άνθρωπος διαρκώς να ενημερώνεται, να μετεκπαιδεύεται, να εξελίσσεται. Αυτό βέβαια πολλές φορές αποδίδει και επαγγελματικά και χαιρόμαστε όταν υπάρχουν τέτοιες ειδικότητες που μπορούν ας πούμε κάποιοι να σταδιοδρομήσουν. Και χάρηκα ιδιαίτερα για το τελευταίο που άκουσα από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον συνάδελφο και πρόεδρο του ΚΕΚ ότι θα φτάσουμε και σε επιστοποίησεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι αυτό δίνει μια επίσημη αναγνώριση στο αντικείμενο που θα κάνει ο καθένας. Άρα είναι κάτι που θα βοηθήσει να του δώσει το απαιτούμενο χαρτί για τα περαιτέρω. Και πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά και εύχομαι και στους εκπαιδευτές να έχουν δύναμη να κάνουν επιτυχώς το έργο τους, αλλά και τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα και τυχεία. Να είστε καλά. Τις ευχές μου και εγώ λοιπόν, καλή χρονιά, με υγεία, αισιοδοξία, πολύ αισιοδοξία, τη χρειαζόμαστε και νομίζω έχει τάσει ο καιρός που μπορούμε να την εισπράξουμε και να την εμπνεύσουμε και εμείς οι ίδιοι. Καλή δεκαετία μπροστά μας, νομίζω ότι τα πράγματα αλλάζουν, το παραγωγικό αλλάζουν τα πράγματα, δείχνει τα πράγματα ότι ερχόμαστε σε μια κανονικότητα
Για να το πετύχουμε αυτό όμως πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας. Το παραγωγικό μοντέλο θα έρθει μέσα, η αλλαγή δηλαδή, θα έρθει μέσα από την εξειδίκευση. Αυτό ακριβώς που κάνει το κέντρο εκπαίδευση επαγγελματική κατάρτιση. Εξειδίκευση λοιπόν. Εξειδίκευση τεχνογνωσία, εξειδίκευση σε όλους τους τομείς, διότι έτσι θα μπορέσουμε να βάλουμε στέρεες βάσεις και αυτή η κανονικότητα που λέμε, αυτή η ανάπτυξη, να μην είναι εφήμερη και να έχει βάθος χρόνου. Χρόνια πολλά, συγχαρητήρια σε όλες τις προσπάθειες, συγχαρητήρια στους όλους τους εδώ. Θα ήθελα σοβαρή μου παραλήψη να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έκαναν ιδιαίτερο κόπο να μας φτιάξουν τη Βασιλόπιτα, το σεφ μας, τον Ρικάρδο Ζαχαροβλάστη, τον σεφ που έφτιαξε τα φαγητά και το επιτελείο όλο και όλους τους χορηγούς μας. Και ο σύλλογος μεταμόρφωσης που μας έφερε όλα αυτά τα όμορφα. Θα δοκιμάσουμε τα φαγητά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.